Η αποσόστρα, ό,τι είχε βασιλέψει ο ήλιος, κατεβαίναμε το στενό καλδερί με τον κατήφορο, ζερβάμε μεριά στο κάτω σκαλοπάτι του παλιού σπιτιού του Γιάννου του Αγιώτη. Μια φορά ήταν του Γιάννου του Αγιώτη, όταν ο Μακαρίτης ζούσε και μεθούσε ακόμα. Τώρα δεν ξέρω πλατίνος είναι, γιατί πέρασαν τόσα χρόνια. Καθόταν η Μωρισό, το γαλινάκι, με τη ρόκα της, με τα δράχτη της, μαζί με δύο άλλες, και άλεθε η γλώσσα της. Τη στιγμή που περνούσα, άκουσα να πέσει μια παροιμία από το στόμα της. Τρεις ο ψέχω άντρα και τρεις ο μέχρι έξι και τρεις του παιδιού εννιά. Εκείνο το δειλινό είχε σπαργανίσει, καθώς έμαθον, μια νιόνυφη, η γυναίκα του Κώστα, του Μπουλτογιάννη. 6-7 μήνες είχαν περάσει από το γάμο. Η θιά Μωρισό εσκολίαζε τώρα, κατά τον δικό της τρόπο, το φταμινίτικο ή το προημάδι που είχε έρθει στον κόσμο αυτό. Όλα τα συμβάντα του μικρού χωριού, τα όσα γίνονταν και τα όσα δεν είχαν γίνει ακόμα, έτσι τα εσκόλιαζε. Δεν άφηνε καμιά κουβέντα, κανένα μαντάτο, κανένα ακριτή που να μην τα αποσώσει. Με αυτά και με τη ρόκα της περνούσε την ώρα της και έκανε να περάσουν και των άλλων γυναικών οι ώρες. Αλλιώς, τι θα γινότανε σε αυτό το παλιό κόσμο? Παραπονεμένη, πολύπαθη γυναίκα. Ο σχορεμένος ο άντρας της πέθανε ο αδιαφόρετος και της άφησε τρία παιδιά. Ο γιος της ο μεγάλος από 30 χρόνια τώρα είχε πάρει μαύρα πέλαγα. Άμορος είχε γίνει και δεν ακούστηκε πια. Ο άλλος, ο μικρός, ακουγόταν ακόμα κάποτε, ήταν στην Αμέρικα χρόνια. Της έγραφε πως θα έρθει και δεν ερχότανε. Την κόρη της την είχε καλοπαντρέψει, μα δεν είχε τύχει να ζήσει. Πέθανε στη γέννα και το παιδί έζησε, ώσπου να αποκτήσει το δικαίωμα ο πατεριασμένος του να κληρονομήσει τα πρικιά, και ύστερα στους 5 μήνες ξαναπαντρεύτηκε. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος καημός της θιάς Μωρισίνας. Για να μαλακώσει η ταλέπορη τον πόνο της, έκαμε στην αρχή να πέσει στα θεία και σε αγαθοεργίες. Θέλησε να πάρει ψυχοκόρισο ένα ορφανό που κανείς δεν ήξερε τον πατέρα του. Επειδή όμως ήταν πολύ αράθυμη και όταν θα θύμωνε θα φώναζε το κορίτσι μπαστάρδικο, για να μην κολλάζει την ψυχή της, έκαμε καλύτερα να το διώξει ύστερα από 3 μέρες αφού το πήρε στο σπίτι της. Κάμποσες φορές είχε κάνει κόλυβα και λειτουργίες για τους πεθαμένους. Ύστερα από λίγο τα έφερε ο διάολος να μαλώσει με τον ένα, έπειτα με τον άλλο παπά της εκκλησίας. Τότε κι αυτή, για να μην τους χαραμίζει και κολλάζει την ψυχή της, έπαψε τις προσφορές και τα μνημόσυνα. Μόνο επήγαινε ακόμα στην εκκλησιά και ακολούσε κεράκια στους Αγίους. Ύστερα, επειδή μεύθηκε τον επίτροπο πως έκλεψε τάχα από το παγκάρι, έπαψε να αγοράζει από την εκκλησιά και έπαιρνε από το μπακάλι. Έπειτα ο παπάς, όπου δεν τάχε ακόμα καλά μαζί της, της είπε να μην φέρνει νοθεμένα κεριά, μόνο να ψωνίζει από το παγκάρι. Τότε κι αυτή έπαψε να κολλά κεριά. Ωστόσο, επήγαινε ακόμα στην εκκλησία. Ύστερα, επειδή έβλεπε καμπόσες γυναίκες, όπου αυτή τις είχε για κλεφτρίνες και για παστρικές, να έρχονται κοντά στο στασίδι που ακουμπούσε και να κάνουν μακρινούς σταυρούς και στρωτές μετάνοιες, σκανδαλίστηκε και δεν επατούσε πια στην εκκλησία για κάμποσο καιρό. Τόσο κακότυχη που έμεινε για να έχει μια παρηγοριά στη μονοτονία της ζωής της, απεφάσισε και δεύτερη φορά να πάρει ένα ψυχοπαίδι που να είναι από μάνα και πατέρα, για να μην διβάζει ο πειρασμός στο θυμό της απάνω να το φωνάζει μπάσταρδο. Ήβρε αλήθεια ένα ορφανό που ήταν και από μακρινή γενιά της. Το πήρε, το ανάθρεψε, το μεγάλωσε. Κείνο βγήκε πολύ θεληματάρικο, απαιτούσε πάντοτε το θικό του να γίνει. Αυτοί ήταν πολύ αψίθυμοι και δεν έκαναν καλό χωριό οι δυο τους. Τέλος το παιδί μπαρκάρισε, πήρε τα μάτια του και έφυγε, και τον δεύτερο χρόνο επνίγει με ένα καΐκι που αρμένιζε. Και πάλι η θιά Μωρισίνα απέμεινε έρμη και μοναχή. Και τώρα γύραζε και διψούσε για συντροφιά μέσα στους 4 τοίχους του σπιτιού της. Αυτή τη φορά την ορμήνεψαν να μην πάρει πατριωτάκι, μα ξένο, για να μην λάβει θάρρος μαζί της. Επήρε ένα κορίτσι από ξένα μέρη, από τη στεριά την Αντικρινή, φτωχό, έρμο και σκοτεινό.
το ανάστησε, το πόνεσε, το μεγάλωσε. Αυτός σαν έγινε 15 χρόνων, αγάπησε ένα νέο στη γειτονιά και μια βραδιά τη Σαρακοστή, όταν η ψυχομάνα της ήταν στην εκκλησία, γιατί είχε ξαναρχίσει φυσικά να πηγαίνει, επειδή δεν υπόφερε να τη λένε ξεχωρισμένη και αλιβάνιστη, έμπασε τον αγαπητικό στο σπίτι και έκαμε αραβόνα μαζί του. Ή θα με πάρεις ή θα χαθώ. Η ψυχομάνα λύσαξε, σκύλιασε από το κακό της. Της ήρθε ευθύς να την πετάξει όξο αφού τη γδύσει και να την αφήσει με το πουκάμισο. Εδώ τα ύβρε σκούρα. Οι Δικολάβιο που δεν λείπουν από κανένα μικρό χωριό υπερασπίστηκαν τη νέα και την εσυμβούλεψαν να μην κουνηθεί από το σπίτι. Η θεία το Γαλινάκι επήγε σε έναν ξάδερφό της, που ήταν κάπως μεγάλος και τρανός, ανώτερος υπάλληλος του κουβέρνου, και αυτός την ορμήνεψε να βάλει μαστόρους, να ξεσκεπάσουν το σπίτι, για να την αφήσει να πεθάνει από το κρύο, και από το άλλο μέρος να του κάνει το σπίτι απάνω του οικονομικά, καθώς το ξανάλεγε ύστερα η θεία η Μωρισίνα. Αληθινά, χωρίς να το καλοσυλλογιστεί, με βία επήγε και του έκαμε το έγγραφο το οικονομικό και έβαλε δύο μαστροχαλαστίδες μισομεθυσμένους, ένα κοντό γιορτό και άρχισαν να κατεβάζουν τα κεραμίδια. Τότε έξαφνα την επήρε το παράπονο, κόπηκε η καρδιά της και άρχισε να χύνει τόσα δάκρυα από τα μάτια της, ώστε να είχε μέσα της ολάκερη στέρνα βουλωμένη, που δεν είχε δουλευτεί ποτέ και τώρα μόνο άρχισε να ξεχυλίζει. Λοιπόν, το μετανόησε, έτρεξε στον εξάδελφό της και τον επαρακάλεσε να της χαλάσει το έγγραφο το οικονομικό. Ο ξάδερφος όμως δεν φαίνεται να είχε πολλά υγρά μέσα του. Αρνήθηκε, σκληρύνθηκε και είπε πως το σπίτι ήταν δικό του. Αφού είδε και από είδε η γριά Μωρισίνα ότι καμιά δουλειά, κανένα έργο, ό,τι κι αν είχε καταπιαστεί, δεν της ευγήκε σε καλό τέλος, στα ιστερνά της βάθηκε κι αυτή να αποσώνει τις κουβέντες, τα μαντάτα και τις δουλειές των αλωνών και επέρναε τον καιρό της να κραίνει και να ξεστομίζει σκόλια για κάθε τι. Η μεγαλύτερη δουλειά της ήταν να λέει τραγουδάκια, να βγάζει παραγκόμια για τον καθένα. Άμα έβγαινε το πουρνό από την εκκλησιά, από τη στερνή φορά που είχε ξαναρχίσει να πηγαίνει, το έστρωνε εκεί στα σκαλοπατάκια, όχι μακριά από το σπίτι της, και έπιανε λακριδί με τις γειτόνισσες. Τις καθημερινές έκανε και τη ρόκα της, εδούλευε και η γλώσσα της, σαν να έκαναν ζευγάρι τα δυο. Τις Κυριακές που έβλεπε και πλειότερον κόσμο, γιατί το στερνό κατηφορικό καλδερίμι ήταν πρώτο σοκάκι κατά το γυαλό, δίπλα στην πιάτσα, άλεθε το διπλό η γλώσσα της. Αν έβλεπε κανένα μαραγκόν του ταρσανά στολισμένον, με γαλάζια γυαλιστερή βράκα, με το φέση κατακόκκινο και μακριά φούντα έλεγε, κόρδα και φούντα και τάσπρα πούντα, αν επερνούσε καμιά νιόνι φημολόχρηστα και δήματα και ποδογύρια που η κορμοστασιά της δεν της εφαίνονταν τόσο νόστιμη, τι τέμπλα, τι ανέμι θα πω, κουρμαντέλα, να μην αβασκαθεί το κορμί της. Αν ήταν κοντή και χωρίς μέση, τι κουβάρινε τούτο μαθές, πώς δεν την εξεδίπλωσε η μάνα της. Αν ήταν καμιά ψηλή και άγαρβη, δεν σας φαίνεται σαν μανάλι με τη λαμπάδα σπασμένη, που το πάει ο μπαμπαναγνώστης μπροστά από τον παπά που θα πει το Σοφία ορθή. Αν έβλεπε κανένα κορίτσι πολύ μαυριδερό, την επάτησε στην πογιά του αράμ, παραγκόμι ενός βαφιά του τόπου. Αν επερνούσε κανένα ψηλό υποκείμενο, νύχτωσε και δεν πρόφτασε να κτίσει άλλο μισό. Χρειάζεται σκαλωσιά να βάλει ο αρυφός, παρατσούκλι του πρωτομάστορη που σκάρωνε τα καράβια. Καμπόσων ανθρώπων τη ζωή και τα πάθια τα έπαιρνε κουτουριάρικα και τα είχε σχεδόν μονοπόλιο η γριά Μωρισίνα. Εκείνη η παροιμία που ακούσαμε από το στόμα της, τρίσω, ψέχω κλπ, ήταν μόνο συνέχεια χωρίς τέλος. Ένα χρόνο πριν, όταν είχε γίνει ο αραβόνας του ίδιου του αντρόγινου, είχε πει «Τα όρνια παντρεύονται και τα στοιχιά βλογιούνται». Μια βραδιά προχρόνων, όταν είχε βγει περίπατο ένα ζευγάρι αραβωνιασμένων, όπου οι μανάδες και των δύο κάτι παλιά ψεγάδια είχαν, φαίνεται στην υπόλοιψή του η γριά έξαφνα είχε ξεφωνήσει. Τι ταιριασμένο αντρόγινο να σου πω. Σε τι είναι ταιριασμένο θεία Μωρισό, την ερώτησαν. Να πια πουτάνας γιος και πουτάνας θυγατέρα,
απήντησε η γερόντισσα. Μια χρονιά είναι τώρα πολύ καιρός ο καινούριος δήμαρχος που είχε γίνει στο χωριό, θέλοντας να νεωτερήσει, ξόδεψε ολίγες χιλιάδες του Δήμου του Φτωχού για να κάνει, λέει, αρτεσιανά φρέατα. Ύστερα από λίγους μήνες, τα ψευτοπήγαδα χάλασαν και έγιναν άχρηστα. Η θιά Μωρισίνα πήγε ένα βράδυ να γεμίσει το κανατάκι της ένα από αυτά και δεν ήβρε νερό στα άλλα. «Παλαβώσανε και τα πιάσανε, παλαβώσανε και τα χαλάσανε», είπε. Θαρώ πως αυτό ήταν το απόφθεγμά της το τελευταίο. Ύστερα από λίγο συγχωρέθηκε. Παπαδιαμάντη από Σόστρα, 1905.